Τα πάνω κάτω έχει φέρει διάταξη νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και που επί τη ουσία ανοίγει το δρόμο στου Δήμου όλη τη χώρα να ζητήσουν από ιδιοκτήτε ακινήτων την καταβολή ποσών που αντιστοιχούν σε τέλη ακίνητη περιουσία και δημοτικά τέλη, χρονολογούμενα από το 1958. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοκ σε ιδιοκτήτε που έχουν εκκρεμότητε με δηλωμένα ή αδήλωτα τετραγωνικά των περιουσιών του, καθώ τα αναδρομικά χαράτσια, αν αρχίσουν να φτάνουν, Αναμένεται να προκαλέσουν σεισμό μεγατόνων στην αγορά ακινήτων, αλλά κυρίω απόγνωση στου ιδιοκτήτε. Είναι ένα παραλογισμό. Θα κληθεί κάποιο να πληρώσει ποσά τα οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερα από την αξία του ακινήτου. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή κοινωνία, σε ιδιαίτερε κοινωνικέ ομάδε. Και αν ε, κάποιο ελλειπή στοιχείο υπάρχει, δεν μπορεί να πηγαίνει 60 χρόνια πίσω, 65 χρόνια πίσω ή μισό αιώνα, πάνω από μισό αιώνα, διότι καταλαβαίνετε ότι όλε οι οικογένειε κάποιο ελληνικό στοιχείο σε σχέση με τι κατοικίε του θα έχουν. Όπω τόνισε ο κύριο Σαράπουλου, αν δεν αποσυρθεί η διάταξη αυτή, είναι προφανέ ότι η κυβέρνηση τορπιλίζει μεταβιβάσει και πωλήσει ακινήτων σε μια κέρια στιγμή, καθώ οι ιδιοκτήτε δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε συμβόλαια αν δεν εξοφληθούν προηγουμένω τα οφειλούμενα ποσά, τα οποία θα είναι τεράστια αφού θα αφορούν σε μια περίοδο πολλών δεκαετιών και ω εκ τούτου θα είναι πολύ δύσκολο έω απίθανο να εξοφληθούν. Αναγκάζει ουσιαστικά τον πολίτη για να μπορέσει να μεταβιβάσει το ακίνητό του να ενδώσει στον εκβιασμό. Α το πούμε εντό εισαγωγικών του Δήμου. Ε, για να μπορέσει να μεταβιβάσει το ακίνητό του και μετά θα πρέπει να κάνει μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες που σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλλεται σε έξοδα, να, ε, να περάσουν αρκετά χρόνια για να μπορέσει να πάρει τα χρήματα του πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να διορθωθεί, τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια σειρά, να δρομολογούνται, να λύνονται και έτσι πρέπει να το κάνουμε. Διευκρινήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή προ τον Μάκη Βορύδη ζήτησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτη με τον πρόεδρο Γιάννη Κουράκη να εξηγεί ότι επιβάλλεται να υπάρξουν τροποποιήσει, καθώ σε αυτή τη δεδομένη στιγμή κανένα από του ιδιοκτήτε ακινήτων δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρο. Με τον πρόεδρο τη Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων να εξηγεί ότι εκτό των άλλων πρόκειται για μια αντισυνταγματική ρύθμιση με βάση την αρχή τη αναλογικότητα, καθώ θεμελιώνει διαφορετικέ παραγωγέ. Παραγραφές για οφίλες σε και δημόσιο. Δεν μπορεί η παραγραφή των απαιτήσεων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων να είναι πενταετή και η παραγραφή των δήμων για δημοτικά τέλη και για ε, τέλος ακίνητης περιουσίας να φτάνει ε, τα 60 χρόνια.